παρέχοντα και πρώτα απ' όλα από τα μέτρα από 1η-1η 2019. Πολύ μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις. Χθες εδώ στην εκπομπή μας από αυτή τη θέση ο κύριος Κούλογλου είπε πως γιατί όχι, λύνονται τα χέρια μας, μπορούμε να επαναφέρουμε ακόμη και τη 13η σύνταξη όπως την είχαμε παλιά. Υπάρχουν τέτοια περιθώρια μετά τον Αύγουστο? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι αυτά τα μέτρα ψηφίστηκαν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, στα πλαίσια, αν δεν κάνω λάθος, της δεύτερης αξιολόγησης και μετά από απέτηση των θεσμών όπου ψηφίστηκαν μέτρα και αντίμετρα. Έτσι, και τα αντίμετρα δεν τα συζητάμε, δεν αλλά τα να μπουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί τα αντίμετρα θα είναι μαζί. Όταν θα δείτε τα μέτρα, τότε θα δείτε και τα αντίμετρα. Άρα θα τα δούμε τα μέτρα. Θα είναι μαζί αυτά, εάν εφαρμοστούν. Δηλαδή, και θα έχουν να κάνουν. Τώρα πάτε να μας μπερδέψετε. Όχι, όχι. Όταν δούμε δηλαδή την περικοπή των συντάξεων έως 18%. Θα δούμε και τα αντίμετρα. Τι αντίμετρο θα έχουμε? Θα έχουμε, για παράδειγμα, για τους ίδιους συνταξιούχους, αντίμετρο θα είναι ότι θα μειωθεί πάρα πολύ η φαρμακευτική δαπάνη. Ελάτε τώρα, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε τώρα, αυτό. Σωρείτε, αλλά μας ξέρετε ότι αυτό, ξέρετε ότι αυτό θα υπάρχει. Δεν σας κοροϊδεύω. Γιατί ένας συντάξιος που θα χάσει 2 με 3 συντάξεις το μήνα, να ολοκληρώσω. Εσείς λέτε ότι θα πάρει φθηνότερα ασπιρίνη. Επιτρέψτε με, επιτρέψτε μου. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και δεν το θεωρώ και δίκαιο. Όμως ήταν από τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε προκειμένου να κλείσουν οι αξιολογήσεις και να βγούμε από το πρόγραμμα. Είπατε πριν αν εφαρμοστούν. Υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμοστούν, κύριε Σαντορινιάκη? Κοιτάξτε, είναι ψηφισμένα μέτρα. Και επί ψηφισμένων μέτρων δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει κάποιο θέμα τροποποίησης αυτό το μέτρο, θα το δούμε με πρόταση νόμου που θα έρθει στη Βουλή. Δεν μπορεί δηλαδή. Δεν μπορεί να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί. Εκτός εάν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη μετά νομοθετική, το κλείσιμο. Νομοθετική, λέτε. Προφανώς, νομοθετική. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι δεν θα εφαρμοστούν. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα σήμερα, ούτε και θα, ότι θα εφαρμοστούν. Έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι τα δεδομένα σήμερα, θα εφαρμοστούν. Όμως ποιος είναι ο μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή? Να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να βγούμε από τα μνημόνια. Να σταθεί η χώρα στα πόδια της, να γίνουμε μια κανονική χώρα η οποία δανείζεται από τις αγορές, όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες, mm-hmm. με ακριβότερο επιτόκιο, πιθανότατα με ακριβότερο επιτόκιο. Αλλά χωρίς μέτρα, άλλα όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς μέτρα, αφού έχουμε σε ξένα μέτρα. Προφανώς και έχουμε μέτρα. Έχουμε συντάξεις και το αφορολόγητο. Προφανώς και έχουμε μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία έπρεπε να ψηφιστούν στα πλαίσια της αξιολόγησης. Ψηφίστηκαν, έχουν προχωρήσει και σήμερα ο στόχος είναι να βγούμε από τα μνημόνια επιτέλους και να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλου είδους μέτρα από εδώ και πέρα. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Δείτε τώρα τι παίζουν όλα τα παγκόσμια δίκτυα. Ναι. Έχουμε την απελευθέρωση των Αμερικανών από την Βόρεια Κορέα μετά από εντολή του Προέδρου Κιμ Γιονγκούν και την επίσκεψη Πομπέο εκεί. Έγινε. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε. Έλα, Βάνα. Είναι η στιγμή που φτάνει αυτή τη στιγμή στην αεροπορική βάση Άντριους. Αναμένεται σε λίγο το αεροσκάφος που βλέπαμε, το οποίο νωρίτερα έκανε ανεφοδιασμό στην Αλάσκα, μεταφέροντας τους τρεις Αμερικανούς που απελευθέρωσε το βορειοκορεατικό καθεστώς μετά την μεσολάβηση και το νέο ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάικ Πομπέο, στη χώρα. Είδαμε πριν από λίγο στα πλάνα μας, σε ζωντανή μετάδοση, την άφιξη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του κ. Πένς. Αναμένεται σε λίγο να έχουμε την. Εντάξει, είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Ακριβώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι και οι δικοί τους είχαν ξεγράψει σχεδόν. Και βλέπουμε ξαφνικά μια απόλυτη ανατροπή. Βλέπετε είναι πολύ εδώ μεγάλη πέρα πώς έχει στηθεί και η αμερικανική σημαία, η αστερόεσα, περιμένοντας τους τρεις Αμερικανούς πίσω πολύ στην ωραία, πατρίδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια, Αντρία Στεμπάνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγατε, κύριε Σαντορινιέ. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως, αυτή συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είπατε νωρίτερα ότι αυτό που είπε και ο κύριος Βούτσης περίπου χθες, ότι τα συμφωνημένα είναι συμφωνημένα. Δεν είναι συμφωνημένα και επαναλαμβάνω και γιατί είπα ότι ψηφίστηκαν πέρυσι. Γιατί βλέπουμε να βγαίνει στο δημόσιο διάλογο αυτό το θέμα και καλώς, λέω εγώ. Αλλά τι προκύπτει? Ότι σήμερα υπάρχουν πολλά καλά νέα για τη χώρα. Πολλά καλά νέα για το τέλος των μνημονίων. Πολλά καλά νέα για την απασχόληση. Για την απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, για μη πρώτη φορά. Ίδια. Κύριε Υπουργέ, τα έχουμε πει όχι, αυτά. Όχι, όχι. Τα γράφουμε εδώ και σε εφημερίδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος. Δείτε εδώ θα στην πρώτη σελίδα το. Θα με αφήσετε να το πω όμως. Θα μου το επιτρέψετε. Θα το πείτε, παρακαλώ. Έχουμε
για πρώτη φορά μετά από το 2001 υπερβεί το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων για τον Απρίλιο 100.000 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες στο 55% είναι πλήρους απασχόλησης και όχι μερικής απασχόλησης. Μιλάμε άρα, για τον τουρισμό, βέβαια. Αυτά είναι καλά. Όχι. Τι όχι. Γιατί η στρατηγική πλειοψηφία εκεί είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς όχι, γιατί δηλαδή οι θέσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου. Έτσι. Και στον τουρισμό έχουμε ένα διαφορετικό μάλιστα πακέτο. Για να θα πάμε πει, λίγο φαντάζομαι, παρακάτω, κύριε Υπουργέ. Και ο κύριος Βρούτσης που έχετε μετά στην εκπομπή σας, πρόδωσα μάλλον τώρα και τον καλεσμένο. Εντάξει, θα το πούμε στην πορεία με τον κύριο Βρούτση. Επειδή είπα, λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, για Ιανουάριο με Απρίλιο του 2018 και πάλι έχουμε ρεκόρ. 155.000 προσλήψεις. Συμφωνούμε με αυτό. Είναι και το σταθετικά, λοιπόν, ότι μειώνεται η ανεργία στη χώρα. Είναι σταθετικά, λέει κανείς. Είναι σταθετικά ότι έχουμε αύξηση των εξαγωγών. Είναι σταθετικά. Είναι σταθετικά ότι ο δείκτης κατανάλωσης έχει αυξηθεί. Να σας ρωτήσω κάτι είναι άλλο, σταθετικά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν έχουμε καλά νέα, θυμόμαστε κάτι νησί που έρχεται από το παρελθόν. Όταν και είμαι σίγουρος. Και σας ρωτάνε, και σου λένε ναι, νεκτάριε, 1η Ιουλίου θα ανέβει ο ΦΠΑ. Τι τους λέτε? Στη Ρόδο έχει ανέβει ήδη, όπως και στα περισσότερα νησιά. Όχι, στην περιοδία που πάτε, λέω και στα υπόλοιπα νησιά. Όπως και στα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου. Τι σας λένε εκεί? Απαντάω λοιπόν, και για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί είδα και μια πρωτοβουλία που ανέλαβε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον δέσμια πρωτοβουλία των βουλευτών οι οποίοι πήγανε για να στηρίξουν εκεί στη Μυτιλίνη τις εντάσεις. Εντάξει, και προφανώς τους υποσχεθήκανε ότι θα δείτε και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα το παλέψω. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα κρατήσουμε το ΦΠΑ στα προσφυγικά νησιά. Σε αυτά που έχουν συνδέοντας λοιπόν ναι, το ΦΠΑ με το προσφυγικό και όχι με την νησιωτική πολιτική. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και για πόσο όσο κρατάει η προσφυγική κρίση. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει το ΦΠΑ. Εμείς ξέρουμε ότι η κυβέρνηση τώρα θα ανεβάσει το ΦΠΑ ο 1ης Ιουλίου. Όταν έρθει ο Μητσοτάκης θα τον κρίνουμε. Αν έρθει. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ λοιπόν ήταν ένα από τα μέτρα τα οποία είχαν στοχεύσει οι θεσμοί από την πρώτη στιγμή. Ήταν ένα από τα μέτρα τα οποία υπήρχαν και στην πέμπτη αξιολόγηση, η οποία ποτέ δεν έκλεισε. Είναι άδικο μέτρο. Θα σας πω ναι. Προσωπικά είμαι κατά και λόγω άποψης κατά όλων των εμέσων φόρων. Οπότε οποιαδήποτε αύξηση εμέσων φόρων δημιουργεί αδικίες. Πολύ περισσότερο στα νησιά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εφαρμόσουμε νησιωτικές πολιτικές. Και οι νησιωτικές πολιτικές, γιατί οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ήταν το άλφι των προηγούμενων κυβερνήσεων για να μην εφαρμόζουν καμία νησιωτική πολιτική. Μάλλον θα έλεγα το αντίθετο. Για να απομακρύνει το κράτος από τα νησιά. Γιατί στις προηγούμενες κυβερνήσεις φύγανε οι ΔΟΗ, στις προηγούμενες κυβερνήσεις έφυγε το ΙΚΑ, στις προηγούμενες κυβερνήσεις απομακρύνθηκε τελείως το κράτος από τα νησιά. Εμείς τώρα τι κάνουμε? Απ' τη μία φέρνουμε το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου, που δεν είναι αντιστάθμισμα για το ΦΠΑ. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, το λέω και εγώ από την πρώτη στιγμή. Τι είναι? Είναι μια στοχευμένη νησιωτική πολιτική προκειμένου να καλύψει το κόστος το επιπλέον, το ακτοπλοϊκό για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων και καυσίμων. Σε κάθε νομοσχέδιο. Φέρνουμε τη ρήτρα νησιωτικότητας, η οποία θέλω να είμαι ειλικρινής, είχε ψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, από την προηγούμενη κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου, δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Μάλιστα. Φέρνουμε το Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής. Αυξάνουμε τον κόσμο των γιατρών, τον πληθυσμό των γιατρών στα νησιά. Έγινε στη Σύρο ο σταθμός του ΕΚΑΒ. Γίνεται στη Μυτιλίνη ο σταθμός του ΕΚΑΒ. Φέρνουμε πλωτά ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τον κόσμο. Μάλιστα. Τα οποία που μέχρι σήμερα οι νησιώτες πληρώνουν 2 και 3 χιλιάρικα για να διακομιστούν. Αυτά είναι στοχευμένα μέτρα νησιωτικής πολιτικής. Το κόστος για τον τουρίστα θα ανέβει στα ύψη με το αυξημένο ΦΠΑ. Αυτό μπορεί να είναι καλό για κάποιους νησιώτες, όχι για όλους, αλλά για εμάς, ας πούμε, που θέλουμε να πάμε στο νησί, δεν μπορούμε να πάμε πια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο τουρισμός φαίνεται να μην επηρεάζεται από την αύξηση των ελληνικών συντελεστών. Αυτή τη στιγμή είναι με τα παλιά ακόμα. Όσοι έρθουν τα καινούργια να δείτε κλάμα. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Λέμε από πρώτη προεδόμου, κύριε. Όχι, όχι, όχι. Σε 5 νησιά ισχύουν οι ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ αυτή τη στιγμή. Μα για αυτά στα 5 νησιά τα προσφυγικά. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, έχει καταργηθεί εδώ και ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά,
δεν φαίνεται να επηρεάζεται ο τουρισμός, μάλλον αυξάνεται ο τουρισμός. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και στα Δωδεκάνησα. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται ο τουρισμός, μάλλον αυξάνεται ο τουρισμός και αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε. 10-20% αύξηση φαίνεται να έχουμε στους περισσότερους πρόσβους. Ελάτε να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Σαντορινιά, και να πάμε λίγο στα της συγκυβέρνησης. Με αφορμή λοιπόν όσα είπε ο κύριος Κατσίκης προχθές στη Βουλή για το νομοσχέδιο της αναδοχής που προκάλεσε και πολύ πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί ακριβώς τα είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο άνθρωπος αυτός είναι βουλευτής. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία σας με τους ΑΝΕΛ? Τώρα βγαίνοντας σιγά σιγά και από το μνημόνιο πλησιάζει και η ημερομηνία λήξης αυτού του πολιτικού γάμου? Η ημερομηνία λήξης αυτής της κυβέρνησης είναι η συνταγματική ημερομηνία λήξης. Δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2019. Μάλιστα. Αυτή είναι η ημερομηνία λήξης. Μέχρι τότε πάτε μαζί λοιπόν. Βεβαίως, διότι έχουμε πετύχει δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα σημαντικό πράγμα είναι να τελειώνουμε με τα μνημόνια. 21 Αυγούστου τελειώνουμε με τα μνημόνια και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί. Και τελειώνουμε πραγματικά, όχι με προληπτική γραμμή στήριξης. Γιατί το 2014 βγαίναν από τα μνημόνια με προληπτική γραμμή στήριξης, δηλαδή νέο μνημόνιο. Μόνο στα μνημόνια όμως συμφωνείτε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, διαφωνείτε τα μνημόνια, σε όλα, κύριε Σαντορινιά. Φεύγουμε από τα μνημόνια. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε. Φεύγουμε από τα μνημόνια και καθαρίζουμε με τη διαφθορά. Προφανώς σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιες πιο προοδευτικές θέσεις, θα έλεγα, για τα δικαιώματα, έχουμε διαφωνίες. Λέτε για τη διαφθορά. Από εκεί και πέρα, αλλά όμως, το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, όπως είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος, κατέρευσε, σαν χάρτινος πύργος. Δεν νομίζω ότι κατέρευσε. Τι έκανε? Νομίζω ότι 18 του Μάη δεν κατέρευσε. Κάνατε τεράστια φασαρία. Δεν κατέρευσε καθόλου. Απειλούσατε θεούς καθόλου και δαίμονες και ξαφνικά δεν υφίσταται. Το σκάνδαλο Νοβάρτης υφίσταται και θα φανεί και στη δίκη. Και όσοι είναι αθώοι θα αθωωθούν, όσοι είναι ένοχοι θα καταδικαστούν. Και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα ελληνικά δικαστήρια. Δεν έχει καταρρεύσει απολύτως τίποτα. Γιατί το φέρατε στη Βουλή τότε, αφού έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη? Ήρθε στη Βουλή γιατί έπρεπε να έρθει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα από τα δικαστήρια. Δεν κάνατε ένα σχόλιο πάντως νωρίτερα, κύριε Σαντορινιέ, για τη δήλωση του Βουλευτή των Ανεξαρτητών Ελλήνων, κατά τη γνώμη σας, γιατί το βλέπω και από πολλά μηνύματα σήμερα το πρωί. Ανεξάρτητα με το τι κάνει ο Πάνος Καμένος με το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να έχει καταδικάσει επίσημα τη δήλωση του Κατσίκη? Θεωρώ ότι οι δηλώσεις του κύριου Κατσίκη είναι τουλάχιστον ατυχείς. Δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μας απόψεις για τα δικαιώματα και ειδικότερα για το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Επομένως, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω σε καμία περίπτωση με τις δηλώσεις του κ. Κατσίκη. Ναι, αλλά είχατε νομίζω και στο κόμμα πρέπει σας να μείνει εκεί πέρα. Όμως, ναι, βεβαίως και είχαμε στο κόμμα μας διαφοροποιήσεις. Έχει το δικαίωμα ο καθένας να έχει την άποψή του, ιδίως σε τέτοια ζητήματα. Έχει, αλλά στους άλλους δεν το αναγνωρίζει. Όπως και στα άλλα κόμματα υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Ξέρετε, γιατί καταλάβουν την αντιπολίτευση σύσσωμη. Ξέρετε γιατί κατακεράβουν την αντιπολίτευση? Όχι για τη θέση της, η οποία είναι συντηρητική, διότι δεν ψήφισε. Αλλά για αυτό που είπε, ότι ναι, συμφωνούμε με την αναδοχή, αλλά δεν είναι ακόμα όρημη κοινωνία. Την κοινωνία την προχωράνε μπροστά οι ηγέτες της. Mm-hmm. Δεν την προχωράει. Οι ηγέτες πρέπει να μπουν μπροστά σε αυτά τα ζητήματα. Αν αυτό δεν είναι μια άκρος λαϊκιστική θέση, ότι δεν είναι όρημη ακόμα η κοινωνία, μην τους στεναχωρήσουμε. Μισό λεπτό. Οι δικοί σας βουλευτές, λοιπόν, δεν εκφράζουν την κοινωνία. Εάν λοιπόν τμήμα της κοινωνίας δεν ήταν, εκφράζουν οι άνθρωποι. Δεν ήταν όρημη η κοινωνία για να ψηφίσουν οι γυναίκες τότε που ψηφίσαν οι γυναίκες. Ναι. Δεν ήταν όρημη η κοινωνία για να εκλεγούν οι γυναίκες τότε που ξεκίνησαν να εκλέγονται οι γυναίκες. Αν κάποιοι δεν είχαν πάρει το βάρος αυτής της απόφασης, σήμερα δεν θα είχαμε προχωρήσει μπροστά σε αυτά τα ζητήματα.